πλέγμα ασφαλείας στον δρόμο των βουτών, καθώς τοποθετήθηκαν μπάρες, έτοιμα της τοπικής κοινωνίας από τη δεκαετία του 90. Τώρα και 40 χρόνια τους το έλεγα να τις βάλουνε. Όταν ήμουν κοινοτάρχης το 90. Ξεκινήσαν οι μπάρες χθες το πρωί. Ευχαριστώ τον κύριο Συριγωνάκη για την άμεση ανταπόκρισή του. Ελπίζομαι ότι τις επόμενες μέρες θα συνεχιστεί το έργο να ολοκληρωθεί. Περιμένουν κάποια εξαρτήματα με ενημέρωση ο κύριος Αποστόλης, ο ορφανός ο εργολάβος, ότι τους έχουν στείλει κάποια λάθος εξαρτήματα και ελπίζω ότι σε 2-3 μέρες θα τα έχει να συνεχίσει την εργολαβία. Και όλα αυτά συμβαίνουν μία εβδομάδα μετά το τροχαίο στις Βούτες, όπου μία μητέρα με τα δύο της παιδιά είχαν άγιο, όταν το γιο ταχύ που οδηγούσε, άγνωστο πώς, έπεσε σε γκρεμό βάθους 150 μέτρων, ενώ χρειάστηκαν να περάσουν 3,5 χρόνια από το έγγραφο που απέστειλε ο πρόεδρος της κοινότητας Βουτών προς την αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας την τοποθέτηση μπαρών μετά το νεκροταφείο, αλλά και την επισκευή των σπασμένων μπαρών σε άλλα επικίνδυνα σημεία. Απομένει το υπόλοιπο των μπαρών από το νεκροταφείο και κάτω μέχρι περίπου την καμάρα των Βουτών, λίγο πριν το Παγνί, να αποκατασταθούν όλες τις σπασμένες μπάρες και ένα κομμάτι οδοστρώματος στον κεντρικό δρόμο, όπως είναι και ο περιφερειακός δρόμος που περνάει μέσα από το χωριό, να στρωθεί και αυτός. Όπως εκτιμάται, η εργολαβία που βρίσκεται σε εξέλιξη στον οδικό άξονα Ηρακλείου Βουτών Αγίου Μύρωνα αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του μήνα. Μέσω της επίμαχης εργολαβίας θα δρομολογηθούν παρεμβάσεις στις σπασμένες μπάρες, στην αποκατάσταση των κατολισθητικών φαινομένων αλλά και του οδοστρώματος. Για την αποκατάσταση των κατολισθήσεων στα 4 αυτά σημεία και ο διαγωνισμός περιλάμβανε εκτός τις αποκαταστάσεις που προανέφερα, ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, σήμανση και τοποθέτηση σε όποια σημεία χρειάζεται με μπάρες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει παραδοθεί ακόμα το έργο, βρίσκεται όμως στο τελικό στάδιο με ημερομηνία παράδοσης, προσωρινής παράδοσης, την 31 Ιουλίου του 2024. Ευχόμαστε και ευελπιστούμε με την παράδοση του έργου να έχουν αποκατασταθεί όλα όσα προείπαμε, ώστε να παραδοθεί αυτός ο οδικός άξονας στους συμπολίτες μας και να είναι ασφαλείς και να προστατεύονται. Οι παρεμβάσεις της περιφέρειας Κρήτης μέσω της επίμαχης εργολαβίας προκάλεσαν ανακούφιση στους δημότες, οι οποίοι αντίκριζαν επικίνδυνες καταστάσεις εδώ και αρκετά χρόνια. Παράλληλα, δημότες διεκδικούν παρεμβάσεις και σε άλλα σημεία όπου ολοχεύει ο κίνδυνος ατυχήματος. Εντός του χωριού, π.χ. ο Λάκκος αυτός, που είναι εδώ μπροστά σας. Είναι 2,5 χρόνια εκεί και περνούν τα αυτοκίνητα και σηκώνονται 1 μέτρο στο ύψος. Θα μπουν στο καφενείο μέσα τα αυτοκίνητα. Το Τυσίο. Μία ψευδιά δουλειά. Αν μπες κανένα μάξι από κάτω, σκοτωθούν άνθρωποι. Πέφτουν τα σκύρα που κάτω στον δρόμο προχθές χτύπησε ένα μάξι. Κάτι πρέπει να κάνει η περιφέρεια.